Έχουμε προλογίσει πολλές φορές, όπως καταλάβατε. Στην ουσία συμμετείχατε και στην κουβέντα με τον κύριο Μαύρο. Συγγνώμη, τι dress code είναι αυτό σήμερα? Συνεννοηθήκατε πέρα το ότι συνήθως σας έχουμε στα πάνελ μαζί. Με 38. Ο κύριος Παπάς το έχει και από στυλ αυτό. Τον έχω παρακολουθήσει. Εμείς με τα 38-40 δικαιολογούμαστε. Εμείς δεν προλάβαμε να βάλουμε γραβάτα ακόμα. Στον κύριο Πλεύρη είναι εδώ. Με 38-40 γινόμαστε κι εμείς λιγότερο αστεί. Όχι, ένα λεπτό. Δεν προλάβατε, δεν θέλατε να βάλετε γραβάτα? Δεν προλάβαμε και μετά μας ακολούθησε το... Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Θάνος Πλεύρης είναι μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία και Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βουλευτές και δύο, ευρωβουλευτής είναι άλλος. Ναι. Συνονόματος και συνεπώνυμος. Δεν ξέρω αν. Καλή θητεία κιόλας. Τι καλή θητεία, αν θυμόμαι σε όλο. Δεν ξέρω αν κέρδισε εκείνος ψήφους, γιατί νόμιζα να δείτε εσείς. Κέρδισα εγώ ύψος. Πάντως έχεις δίκιο, είχαμε και τέτοια περιστατικά. Το είχαμε με τον Φράγκο Φραγκούλη, τον στρατηγό που είπε ότι παιδιά δεν είναι εγώ. Τον πέρα τηλέφωνο για ευχές στον άνθρωπο για καλή θητεία και λέει δεν ήμουν υποψήφιος. Πάμε στον κύριο Πλεύρη να ξεκινήσουμε. Ελάτε. Με τη συνάντηση του Πρωθυπουργού χθες. Ναι, βέβαια. Να μας πείτε, να μας δώσετε τη δική σας ερμηνεία. Έδωσε ο Πρωθυπουργός τη δική του. Είπε διάφορα για την ακρίβεια, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν ξέρω πώς μπαίνει αυτά ακριβώς στο μείγμα. Τελικά τι έφταιξε. Και επίσης δεν κατάλαβα το εξής. Φταίξαν αυτά τα πράγματα. Τι θα, αν ας πούμε δεν γυρνάει ποτέ κανείς χρόνο πίσω, αν μπορείς να το γυρίσετε, τι θα αλλάζετε δηλαδή? Δεν θα φέρετε το νομοσχέδιο ομόφυλα? Θα κάνετε κάτι άλλο για την ακρίβεια? Τι άλλο θα κάνατε? Προσέξτε, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός θα σε έβαλε μια διάσταση που λίγο πολύ είναι η πραγματική όπως το έχουμε αποτιμήσει. Τι μας λέει το αποτέλεσμα για μας? Το αποτέλεσμα λέει ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Η δυσαρέσκεια αυτή είναι και διαχειριστική θεμάτων που έχουν να κάνουν με αποτελεσματικότητα, γιατί επειδή έγινε και κουβέντα για τα ιδεολογικά θέματα, προφανώς θέματα που έχουν να κάνουν με καθημερινότητα, με ακρίβεια, και αυτά δεν έχουν πρόσημο ιδεολογικό, είναι προβλήματα των πολιτών, και εκεί πέρα οι πολίτες δεν είδαν την αποτελεσματικότητα που θέλουν. Και προφανώς, επειδή όταν ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας δεν πηγαίνει, ή αν πηγαίνει, επιλέγει να ψηφίσει δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει ότι υπήρχαν και θέματα, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε, αξιακά. Πιστεύω ότι το θέτει σωστή διάσταση, ότι πήγε ένα νομοσχέδιο παραπάνω από ό,τι μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, και όχι χρονικά, γιατί πράγματι θα ήταν υποκρισία, και απαντώ στο ερώτημά σας, αν πιστεύεις ότι πρέπει να έρθει αυτό το νομοσχέδιο να το φέρεις μετά από εκλογές. Και θα σας πω κάτι για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο έχει αξιακά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κατά τη δική μου εκτίμηση που δεν το ψήφισα και 20 μονάδες να κερδίζαμε, δεν θα έλεγα καλά κάναμε και το φέραμε, θα διαφωνούσα. Το ίδιο εγώ πιστεύω ισχύει και για αυτούς που τελικά είπαν ότι πρέπει να έρθει και ψηφίστηκε από την παράταξή μας. Δηλαδή, προφανώς είχαν υπολογίσει ότι αυτό έρχεται σε μια δυσαρμονία με την εκλογική βάση. Αυτό όμως που καταλήγουμε και είναι σημαντικό για εμάς, και εδώ είναι το τι κάνουμε από εδώ και πέρα, είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρξε μεταφορά ψηφοφόρων στα κόμματα τα οποία παρουσιάζονται να διεκδικούν την εξουσία για τους δικούς τους λόγους, δείχνουν ότι οι πολίτες ακόμα θεωρούν ότι η κυβερνητική πρόταση είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλουν μια καλύτερη Νέα Δημοκρατία, αποτελεσματικότερη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή γίνεται και η κουβέντα δεξιάς, κεντρόστροφης, εγώ όπως ξέρετε είμαι δεξιός πολιτικός, αλλά πιστεύω ότι για να φτάσει το 41% προφανώς εκπροσωπείς το όλον. Εκπροσωπείς και το κέντρο, εκπροσωπείς και τη δεξιά, εκπροσωπείς συνολικά τους πολίτες που έχουν καθημερινά προβλήματα. Άρα, με την ίδια λογική που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε το άνοιγμα που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία, και πολύ σωστά το πέτυχε και έφερε πολλούς ψηφοφόρους που ήταν εκτός της παραδοσιακής βάσης και πήρε το 41%, αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει και μια εκτίμηση στα αντανακλαστικά, στα αξιακά κριτήρια και της παραδοσιακής βάσης. Άρα πρέπει για να ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου, κατά την άποψή μου, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό τώρα, επειδή έρχονται οι κουβέντες ανασχηματισμούς, είναι θέμα περισσότερο, κατά την άποψή μου, πολιτικών και προφανώς ενδεχομένως και προσώπων, αλλά περισσότερο αποτελεσματικότητας πολιτικών. Και δεύτερον, οπωσδήποτε θα πρέπει να εκτιμήσουμε και θέματα που έχουν να κάνουν με αξιακά κριτήρια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι θέμα προσώπων, συγγνώμη. Γιατί όχι, δεν είναι θέμα. Είναι και προσώπων, αλλά είναι πρωτίστως πολιτικών. Κάποια στιγμή, ας πούμε, το Γενάρη, τον περασμένο, που έβλεπε ότι ο Πρωθυπουργός υπάρχει ένα θέμα με δημόσια τάξη και ασφάλεια, ναι, λέει ο Μιχάλης Χρυσογοήτης, που έχει ξανακάνει δουλειά άλλες 4 φορές, μήπως την κάνει και μια 5η. Μα γι' αυτό ξέρει το πράγμα. Εγώ δεν λέω, πολλές φορές και τα πρόσωπα σηματοδοτούν και
συμβολίζουν και πολιτικές, υλοποιούν και πολιτικές πρόσωπα, υλοποιούν, αλλά πρωτίστως για εμένα είναι θέμα πολιτικών. Δηλαδή να γίνεσαι πιο αποτελεσματικός στην πολιτική και προφανώς υπάρχουν πρόσωπα που έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν πολιτικές και πρόσωπα που δεν έχουν καταφέρει. Αλλά αυτό για μένα είναι σε δεύτερη βάση. Σε πρώτη φάση είναι να γίνεσαι συνολικότερα πιο αποτελεσματικός. Στο θέμα των προσώπων θα επανέλθουμε, γιατί είπε και άλλο ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του, στα οποία θέλω να σταθούμε. Ναι, πιστεύω κάτι το οποίο το βλέπαμε εμείς, αν θέλετε. Και... θα ήθελα να δώσουμε όμως ξανά το λόγο στον κύριο Παπά, να κάνουμε μετά έτσι μια πρώτη τοποθέτηση για το δικό σας εκλογικό αποτέλεσμα και μετά νομίζω και οι τέσσερις μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Τι ανάγνωση δίνετε εσείς? Εμείς δεν καταφέραμε να πιάσουμε το στόχο που είχαμε βάλει. Αντέξαμε όμως, θέλω να σας θυμίσω, επειδή ξεκινήσαμε τη χρονιά με δημοσκοπήσεις που μας δείχναν 9, 9,5 και 10%. Αποφασίσαμε στο συνέδριό μας να μην επανεκκινήσουμε ζήτημα εκλογής ηγεσίας, αλλά να προχωρήσουμε σε οργανωμένη εξωστρέφεια. Αυτό απέδωσε, όχι όσο θα θέλαμε, βεβαίως. Και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες, διότι είμαστε το δεύτερο κόμμα και ο κόσμος, ο προοδευτικός, περιμένει πρωτοβουλίες. Γιατί δεν η Νέα απέδωσε, Δημοκρατία. Γιατί, όχι, πριν πάμε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν απέδωσε? Και τόση ώρα ο κ. Πλεύρης θεωρία μας είπε, μας ανέπτυξε τις σκέψεις του, τι είναι αυτό που οδήγησε και την Δημοκρατία σας σε εσάς, τι ήταν? Σας είπα ότι απέδωσε όχι όσο θα θέλαμε. Τώρα, το γιατί δεν πήγαμε 17 ή 18, θα μου επιτρέψετε να επιφυλαχθώ. 20 κιόλας. Ή 20. Να επιφυλαχθώ, θα ήθελα κάποιες μέρες ακόμα και εμείς να κάνουμε λίγο μια πιο λεπτομερή μελέτη των αποτελεσμάτων, να δούμε τι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα για να είμαστε πιο πάνω. Τώρα, το αποτέλεσμα αυτό μας γεμίζει με ευθύνες. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία είχε τη μεγαλύτερη πτώση στο μικρότερο χρονικό διάστημα που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Σε 12 μήνες, 13 μονάδες κάτω. Αυτό είναι η συγκλονιστική πολιτική εξέλιξη πίσω από την οποία δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Ούτε η δική μας αδυναμία βεβαίως, αλλά είναι το μείζον πολιτικό γεγονός. Το μείζον πολιτικό γεγονός είναι αυτή η πτώση. Τι σημαίνει αυτό για την αντιπολίτευση? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τις πρωτοβουλίες και το τέμπο για να διαμορφώσει την αξιοπιστία ισχύως που θα ανοίξει το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής. Δεν μπορεί να έχουμε μια τέτοια απομείωση της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας και από την απέναντι πλευρά να μην παρθούν οι πρωτοβουλίες οι απαραίτητες για να διαμορφωθεί αυτό το σκηνικό. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και εγώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κανένα μήνυμα δεν έλαβε. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα, εάν έχει λάβει πραγματικά το μήνυμα, όχι να λέμε αν θα γίνει ο κύριος Πλεύρης υπουργός ή θα φύγει ο κύριος Άδωνης ή αν θα μείνει ο κύριος Χατζηδάκης. Θα περίμενα να πει: έλαβα το μήνυμα, μειώνω έμεσους φόρους. Έλαβα το μήνυμα, αναθεωρώ τη φορολόγηση, την τεκμαρτή των ελευθέρων επαγγελματιών. Έλαβα το μήνυμα, Καραμαλής και Τριαντόπουλος στη δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Τίποτα, για το πρώτο απάντησε, τον ρώτησε ο Αντώνης Ρόιτερ για το πρώτο και είπε αν οι πολίτες αυτοί επικρατούσαν την πολιτική που ήταν η κορονίδα της προεκλογικής ρητορικής του ΣΥΡΙΖΑ, η μείωση των έμεσων φόρων, θα είχαν επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε, το δείχνει ότι δεν είναι. Μα έπεσε η Νέα Δημοκρατία 20 μονάδες στους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους είπε ότι εκεί θα σταθεί, δεν συμφωνεί, θα φύγει, αλλά ότι ήταν θέμα επικοινωνίας. Αλλά δεν κρύβεται η πτώση 20 μονάδων στους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν κρύβεται πίσω από ενδεχόμενες δικές μας αδυναμίες. Θεωρώ ότι εκεί πέρα εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια η οποία δεν έχει ακόμα τελεσφορία. Να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με κοινωνικά στρώματα τα οποία η δική μας διακυβέρνηση για λόγους κυρίως εξωτερικού καταναγκασμού πλήγωσε. Αυτό κύριε το έχουμε Παπά, πει και άλλες φορές. Μήπως η προσπάθεια που έγινε προεκλογικά δεν εστίασε σε αυτά, αλλά εστίασε κυρίως στο πρόσωπο Κασελάκης? Άλλοι λέγανε για one man show. Νωρίτερα ο κύριος Μαύρος μας είπε ότι είναι το προσωπικό του κόμμα και όχι του κύριου Τσίπρα, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Τσίπρα. Και δεν ξέρω τώρα εσείς που ήσασταν και στέλεχος δυνατό κοντά στον κύριο Τσίπρα, πώς σας ακούγεται όλο αυτό? Δεν συμφωνώ με αυτή την ανάγνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια προσπάθεια εξαντλητική να πολιτικοποιήσει την κουβέντα. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έδωσε και με ειδική εκδήλωση στη δημόσια σφαίρα ευρωδιακήρυξη. Δηλαδή, τι σκεφτόμαστε και τι θέλουμε για την Ευρώπη, 10 στρατηγικούς στόχους. Δώσαμε τεκμηριωμένο νομοσχέδιο. Έχετε δίκιο. Πόσες φορές αφιερώσατε εσείς στην επικοινωνία του συγκεκριμένου και πόσο ο πρόεδρος του κόμματός σας έδωσε χρόνο σε πολύ, άλλα για τα οποία κατηγορείται? Εγώ πάρα πολύ και κάθε μέρα στη Βουλή είχα αλλεπάλληλες διενέξεις και με δημόσιες δηλώσεις με τον κύριο Χατζηδάκη και να σας θυμίσω ότι και ο πρόεδρος, όπως απορρέει από τις αρμοδιότητές του, διότι η αρμοδιότητά του είναι να εκπροσωπεί το κόμμα δημοσίως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με δημόσιες δηλώσεις, είχαμε την αντιπαράθεση για την ακριβία. Να σας θυμίσω το θέμα της φέτας. Δεν είναι δευτερεύον, δεν είναι αστιακή. Η φέτα είναι ένα προϊόν που μπαίνει σε όλα τα νοικοκυριά. Έτσι δεν είναι? Σοβαρό, είναι στην καρδιά. Είναι στην καρδιά. Αυτό το πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου αυτή τη στιγμή έχει πιστεί ότι υπάρχουν τρόποι τη θάσευση τη ακρίβεια.
Διότι υπάρχει διεθνής εμπειρία, υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις της αντιπολίτευσης, δεν το πιστωθήκαμε εμείς. Το πόθεν έσχης να... και κάποιοι το χαρακτήρισαν σοου, ήταν κάτι το οποίο εσείς το θεωρείτε ήταν οφειλόμενη απάντηση, δέχονταν πιέσεις από τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το ζήτημα. Τώρα το αν κατά τεκμήριο βοήθησε ή δεν βοήθησε την εκλογική μας επίδοση είναι άλλο. Ούτε τον ένα βοήθησε, ούτε τον άλλο από ό,τι φάνηκε. Λέω, αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Αλλά ήταν υφίστατο πιέσεις και το κόμμα και ο πρόεδρος για αυτό το θέμα. Έγινε αυτή η επιλογή. Ούτως ή άλλως θα γινόταν κάποια στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα για την επόμενη μέρα, και θα ρωτήσουμε και τον κύριο Πλεύρη γι' αυτό. Αλλά ξεκινάω από εσάς, γιατί. Ρωτήσω κάτι τον κύριο Πλεύρη για την επόμενη μέρα. Επειδή χθες ο πρωθυπουργός ήταν στην ουσία, στράφηκε και προς τα μέλη της κυβέρνησης ή και προς τα μέλη του κόμματος. Είπε ότι κάποιοι που έβλεπαν τα πράγματα από το 41% θα πρέπει να τα δουν τώρα λίγο πιο χαμηλά. Και η αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ έλεγαν, μιλούσαν για αλαζονία. Τώρα βλέπουμε ότι στην ουσία μέσω πλήρη σαφώ μιλάει γι' αυτό και ο πρωθυπουργός. Απλά εμείς δείχναμε τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Όμως πιστεύω. Και εδώ πέρα έρχεται. Υπήρχε δηλαδή μια καθυστέρηση. Επειδή μίλησαμε για αποτελεσματικότητα νωρίτερα. Εγώ πιστεύω, και να το βάλουμε και συνολικά σε αυτό το οποίο λέτε, δείχνει ακριβώς και το μήνυμα που έλαβε ο πρωθυπουργός, αντίθεση με την ανάλυση την οποία έγινε. Γιατί έπιασε ένα προς ένα τα θέματα, που θεωρεί ότι έχουν πληγώσει τους Έλληνες πολίτες και έδειξαν αυτή τη δυσαρέσκεια. Ονομαστικά με την ακρίβεια, με τα θέματα με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το γάμο. Και έρχεται και σε αυτό που είναι μια πραγματικότητα. Όσο και αν προσπάθησε ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα από την πρώτη στιγμή να αναφερθεί ότι το 41% είναι φωτογραφία της στιγμής, σίγουρα υπήρξαν συμπεριφορές. Δεν χρειάζεται να έρθουμε σε καμία περίπτωση είτε ονομαστικά είτε οπουδήποτε. Αλλά μέχρι και αυτές οι συμπεριφορές. Και η φράση ότι κάποιοι πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ναι, δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτό αφορά όλους μας. Όλους μας. Αφορά και αυτούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση και εμάς που είμαστε στη Βουλή. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε μέρα πρέπει να μπορούμε να πείθουμε για την εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες. Άμα επαναπάβεσαι και λες αυτό είναι το σκορ, γιατί φανταστείτε και τώρα θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλοθη που ευτυχώς το λέω δεν υπήρξε. Εγώ φοβόμουν να μην άρχιζαν κάποιοι να λένε ότι επειδή είμαστε πρώτο κόμμα και 13 μονάδες διαφορά δεν έγινε τίποτα. Προφανώς γίναν πολλά. Γιατί χωρίς να προσβάλλω την αντιπολίτευση με τα δεδομένα όπως ήταν διαμορφωμένα, ήταν αυτονόητη και η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτονόητη και η διαφορά. Δεν ήταν αυτονόητη σε καμία περίπτωση πτώση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να μην πάρουν παρεξηγήσεις, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ενδεχομένως η συμπεριφορά μας, η οποία ήταν ένα χρόνο με την άνεση του 41%, ήταν και ένας παράγοντας που τιμωρήθηκε. Οπότε προφανώς αυτό ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που θα πάρει τις αποφάσεις, φαντάζομαι θα το εκτιμήσει και θα το αξιολογήσει στις όποιες αποφάσεις έχει κάνει. Και είναι σημαντικό να ξεκινάς με 3 χρόνια μπροστά σου καθαρά, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και να ξέρεις ότι τα τυχόν λάθη που γίνανε τώρα, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει μεταφορά. Εγώ πιστεύω στην πολιτική ότι δεν θα μένουν για πολύ καιρό τα κενά. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες δεν έχουν πιστεί ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Αλλά από την άλλη πλευρά, άμα η κυβερνητική πρόταση συνεχίσει με κάποιον τρόπο να δημιουργεί δυσαρέσκεια, οι πολίτες υποχρεώνουν να αναζητήσουν. Άρα το μήνυμα για εμάς είναι: σας εμπιστευόμαστε ακόμα, αλλά σας θέλουμε αποτελεσματικότερους και καλύτερους. Και για να είστε καλύτεροι. Εγώ περιμένετε αυτό τώρα. Είδατε, ήταν η πρώτη αποτίμηση του Πρωθυπουργού. Προφανώς ο Πρωθυπουργός θα κάνει συνολικές ενέργειες. Αλλά επί της αρχής, άμα δείτε τις τοποθετήσεις, δεν υπάρχει διαφωνία ως προς το αποτέλεσμα. Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι συμφωνούμε ότι στην παρούσα φάση οι πολίτες δεν έχουν πάει κάπου να εμπιστευτούν. Άρα είναι πολύ μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης τώρα να πείσει αυτούς τους πολίτες ότι έχουμε πάρει το μήνυμα και κάνουμε όλες τις διορθωτικές κινήσεις. Εγώ θέλω να καταλάβω το εξής για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είστε λοιπόν στο 15%. Γιατί λοιπόν το λέω εσάς, γιατί το, αν έλεγα και πριν στον κύριο Μάβου, το 36% είναι που δίνει η κυβέρνηση. Αυτό δύναμη. Mm-hmm. Το 28 είναι πιο κοντά στο 36, αν μπορούμε να κάνουμε μαθηματικά, τέτοια από το 15. Τον το πάει το 15% στην κυβέρνηση το έχει κάνει μόνο ο Ανδρέας Πανδρέου το 77 με 81 σε άλλες συνθήκες και με άλλες. Από 25 κατά 48. 25 το 77, 48 το 81. 17-18 νομίζω. Τέλος πάντων. Ναι. Δεν πειράζει. 3 το 74. 25 το 77. Πώς όμως, δηλαδή πώς θα καλύψει αυτό το κενό, εκτός και αν πείτε δεν είμαστε μέσα στο κόμμα διαμαρτυρίας, δεν θέλουμε να έχουμε δεξουσία. 15 θα το πάμε 20 και θα είμαστε ευχαριστημένοι. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτά να τα ακούω δεν μπορώ.
και ούτε να τα ακούμε δεν μπορούμε. Ναι. Συνεπώς, εκεί που βάζουμε τον πύχη είναι η κάλυψη και η απάντηση στα μεγάλα ζητούμενα της κοινωνίας. Όχι... Μόνοι σας ή και με άλλους μαζί. Ακούστε να δείτε. Αθρίζετε. Θα πρέπει να αθρίσουν δυνάμεις. Θα πρέπει να αθρίσουν δυνάμεις, θα σας πω. Θα πρέπει να αθρίσουν δυνάμεις οι πολιτικές παρατάξεις, τα πολιτικά κόμματα, τα οποία μπορούν να ανοιχνεύσουν κοινή κατεύθυνση σε βασικά προγραμματικά ζητήματα. Στη Γαλλία αυτές τις μέρες έγινε κάτι εντυπωσιακό. Λίγα 24 ώρα μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, οι κομμουνιστές πράσινοι και το κόμμα του Μελανσόν ανακοίνωσαν κοινή βουλευτική παρουσία. Δηλαδή θα κατέβουν στις περιφέρειες με κοινούς υποψηφίους. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σήμα. Εσείς δηλαδή τι λέτε τώρα? Λέω ότι πρέπει να ανοιχθευτούν οι κοινές προγραμματικές κατευθύνσεις μεταξύ των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης και η στόχευση πρέπει να είναι ένα μέτωπο εκλογικό το οποίο θα φέρει την πολιτική αλλαγή. Άρα και εδώ πάνω ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτω αυτό που λέει ο κ. Τεμπονέρα, ας πούμε. Όχι, ο κ. Τεμπονέρα, αν κατάλαβα καλά, λέει να απονευρωθούν τα κόμματα τα υπάρχοντα, να μην κάνουν τα συνέδριά τους, να μην κάνουν τίποτα. Και ένα συντονιστικό είπε, να είστε μαζί ΠΑΣΟΚ, να είστε μαζί. Ακούστε να δείτε, τα κόμματα έχουν και καταβολές και ιστορική πορεία και προοπτική. Εμείς για το δικό μας κόμμα έχουμε βάλει στόχους. Αυτοί δεν αναιρούνται, δεν ακυρώνονται, δεν βγαίνουν από την πρίζα, δεν μπαίνουν στο ψυγείο. Είναι στόχοι οργανωτικής ανάπτυξης, μετασχηματισμού, δημοκρατικής διαφάνειας στη λειτουργία μας, έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα της εκλογικής τακτικής. Στην εκλογική τακτική, λοιπόν, κάθε κόμμα μπορεί με βάση την ιστορική συγκυρία να κάνει κάποιες επιλογές και να απαντήσει στα μείζωνα ζητούμενα. Συγγνώμη, για να καταλάβουμε και αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Γαλλίας. Mm-hmm. Αποκλείσατε τη Νέα Αριστερά, θα πάμε και στις σχέσεις με τη Νέα Αριστερά. Αποκλείεται το ΠΑΣΟΚ από αυτή την πολιτική συμμαχία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, όχι βέβαια. Όχι. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν έχετε, ανοίγετε την πόρτα, απευθύνεται πρόσκληση προς το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, κυρία Βίδου, εδώ είμαστε την επομένη των εκλογών. Υπάρχουν και άλλα τα οποία. Είμαστε την επομένη των εκλογών. Οι δύο βασικοί παίκτες της προοδευτικής αντιπολίτευσης, οι δύο βασικές πολιτικές δυνάμεις, οι συγκροτημένες, διατεταγμένες πολιτικές δυνάμεις με παρουσία και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό και με την ιστορικότητά τους διαφορετική βεβαίως, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί πέρα πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος προγραμματικός καταρχήν και αν ανοιχνευθεί κοινό έδαφος σε 3, 4, 5 μεγάλες θεματικές, να δούμε πώς αυτό μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Είμαστε την επομένη του αποτελέσματος. Μετρηθήκαμε όλοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, όπως δεν μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν βλέπει την τεράστια πτώση της. Δεν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το ποια είναι τα ποσοστά μας. Να σου πω, μήπως να το πούμε έτσι, μια επιτυχία του κ. Μητσοτάκη στην τελευταία πενταετία, για παράδειγμα, μπόρεσε να έχει το Θάνο Πλεύρη μαζί με πρώην υπουργούς της και των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο και να ταιριάζουν αρμονικά. Ενώ εσείς τώρα, με ανθρώπους που ήσταν μαζί στους αγώνες, στην κυβέρνηση, ενώ τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, ανταλλάσσετε λόγια που ούτε σήμερα στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό δεν είδαμε. Ο κατακαιρματισμός της προοδευτικής παράταξης είναι η ευλογία για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια αυτό. Και όσοι έκαναν επιλογές διάσπασης αποδοκιμάστηκαν από τον κόσμο και τις προοδευτικές πίσω. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα ηθικό έργο. Μετά, με συγχωρείτε, ακόμα και κάποιο που δεν συμφωνούσε με αυτή τη θέση μας επί της αρχής, νομίζω ότι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει κανένα ηθικό έρισμα διακράτησης αυτών των ενδρών. Γιατί το πάτε προς τα εκεί, προς έδρες, και δεν το πάτε προς να απευθύνετε μια χείρα φιλίας ή να πείτε ελάτε να τα ξαναβρούμε, να ξαναενωθούμε? Ξέρετε, η πρώτη ύλη των συνεργασιών πρέπει να είναι και η ακεραιότητα των πολιτικών επιλογών. Και εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε κάποιες έδρες οι οποίες ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη βούληση κάποιων μετακινήθηκαν. Απεφάνθηκε ο λαός για αυτή την κίνηση. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι τον παρακάμπτουμε και ότι δεν ακούσαμε τι είπε. Λέω για τον εαυτό μας, ακούσαμε πάρα πολύ καλά. Και λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ο κόσμος μας παρακολουθεί. Νομίζω ότι όλες οι πλευρές πρέπει να το κάνουν. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πλεύρη, γιατί έκανα μια κουβέντα με κάποιους τώρα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και αυτά, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη. Και λέω η στροφή ακροδεξιά μου λέει: εγώ διαφωνώ. Δεν είναι ούτε για παράδειγμα στην Ελλάδα η Νίκη είναι ακροδεξιό κόμμα, ούτε η Μελώνη είναι ακροδεξιά. Λέει στην δημοσιογράφη μου, τα διαβάζετε λάθος όλα αυτά, είναι έτσι? Κοιτάξτε, υπάρχουν, επειδή για την ευκολία της κουβέντας λέμε ακροδεξιά κόμματα. Άμα δούμε ακόμα και στην Ευρώπη, είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά των κομμάτων. Υπάρχουν κόμματα που απλώς βρίσκονται δεξιότερα του Λαϊκού Κόμματος. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν και κόμματα που εκφράζουν το Λαϊκό Κόμμα σε μια προηγούμενη ιστορική περίοδο. Υπάρχουν και κόμματα που έχουν ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Αν θέλετε να δούμε και στην Ελλάδα, προφανώς τα χαρακτηριστικά λόγου χάρη της Νίκης είναι χαρακτηριστικά ενός κόμματος με πολύ έντονο το θρησκευτικό και χριστιανικό συνέστημα. Δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει σχέση με τους Σπαρτιάτες
που έχει χαρακτηριστικά. Έχει θέση όμως. Με συγχωρείτε. Έχει μια θέση που λέει ότι οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Ναι, έχουν τη θέση, ας πούμε, που δεν κατάλαβα να βλέπουν που ξεκινάει πάλι από τη θρησκευτική πίστη. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ίδιο πράγμα. Είναι λάθος να βλέπουμε το τι γίνεται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι ίδιο πράγμα. Το κόμμα του κ. Βελόπουλου έχει περισσότερα χαρακτηριστικά που θα παίξει και με τη συνωμοσία και με διάφορα άλλα πράγματα. Άρα εκεί πέρα υπάρχουν και ακροδεξιά κόμματα, υπάρχουν και ειδικά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν μπορούμε να βάλουμε τη Μελόνι, άρα, με συγχωρείτε, ναι, τη Μελόνι με τη Λεπέν. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε στο ίδιο επίπεδο. Να πούμε ότι είναι γενικός και ορίστος ακροδεξιά. Η Λεπέν είναι παραδοσιακή ακροδεξιά, ιστορική ακροδεξιά της Γαλλίας. Η Μελόνι συγκριτικά με το λόγο. Ναι, αυτό λέω. Ναι, ο τύπος όμως, κοιτάξτε, για να σας πω σήμερα, να σας πω κάτι, γιατί αυτόν τον χώρο όπως αντιλαμβάνεται είναι και ένας χώρος στον οποίο βρισκόμουν κι εγώ. Δεν το έχω κρύψει ποτέ. Τα στοιχεία που έχουν να κάνουν και για μένα εκεί πρέπει να επικεντρωθούν όλα τα κόμματα. Οι πολίτες που πηγαίνουν δεξιότερα ή πηγαίνουν στην ακροδεξιά ξεκινάνε από κάποια υπαρκτά προβλήματα. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά και λένε πάω να ψηφίσω. Το να αισθάνεται ο άλλος ότι έχει μια κρίση ασφάλειας. Το να αισθάνεται ενδεχομένως ότι η πολύ έντονη μετανάστευση του αλλάζει τον τρόπο ζωής. Το να μην θέλει να προωθηθεί μια συνολική woke ατζέντα και να έχει κάποιες αντιστάσεις. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να δαιμονοποιηθεί. Πρέπει να δώσουμε κατά την άποψή μου και ειδικά, λέω για το Λαϊκό Κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, το να έχεις ένα πρόβλημα ασφάλειας μπορεί να τον οδηγήσει τον άλλον αύριο το πρωί να πει ότι αφού βλέπω ότι δεν έχω την ασφάλεια την οποία επιθυμώ και αυτή την ασφάλεια τη χρεώνω, ότι ένα κομμάτι της είναι ότι δεν έχετε ελέγξει κόσμο που έχει έρθει εδώ πέρα. Πάω σε ένα ακροδεξιό κόμμα, ξεκινά από ένα υπαρκτό πρόβλημα. Η απάντηση δεν είναι η δαιμονοποίηση του ατόμου, είναι να λύσεις το πρόβλημα για να μην πηγαίνουν οι πολίτες εκεί. Άρα για εμένα αυτή η κουβέντα που γίνεται για στροφή είναι λάθος. Και σας το λέω που θα με βόλευε σήμερα προερχόμενος από τη δεξιά να πω δεξιά στροφή. Όχι. Η στροφή είναι στα προβλήματα των πολιτών και λύνοντας τα προβλήματα των πολιτών δεν επιτρέπεις να φύγει κόσμος. Αν δεν μπορέσουμε να τα λύσουμε είναι βέβαιο. Και να το κλείσω, βλέπουμε ότι επειδή ακούω και την κουβέντα, αν αριθμητικά ανέβηκαν ή δεν ανέβηκαν τα κόμματα. Πράγματι, αριθμητικά είναι στον ίδιο. Είπε και ο Μαύρος από 13 στο 18. Αλλά προσέξτε, μην υποτιμούμε ότι την αποχή την πλήρωσαν και αυτά τα κόμματα. Απλώς καλύφθηκε το κομμάτι της αποχής. Ίσως από μετάφορα ψηφοφόρων. Πάντως, η άνοδος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι μόνο ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, είναι και δική σας. Δηλαδή, και όλα τα κόμματα δεν δώσατε τις απαντήσεις ενδεχομένως προς τους πολίτες. Εδώ θα διαφωνήσω, κύριε Αβίδου, θυμίζοντας το εξής. Ότι αυτά τα κόμματα γεμίζαν τα ιδεολογικά και τα πολιτικά τους ντεπόζιτα τον καιρό της μεγάλης σύγκρουσης για το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι μια συμφωνία η οποία καταγγέλθηκε τότε ως προδοτική. Ότι ανταλλάξαμε αυτή τη συμφωνία με τη μη περικοπή συντάξεων και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει μεταμορφωθεί σε εγγυητή και τιμωρό μάλιστα τη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, όποιος δεν την τηρήσει θα τιμωρηθεί εκ μέρους του κύριου Μητσοτάκη. Αυτές οι πολιτικές γέμισαν τα ντεπόζιτα της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα και πολύ λυπάμαι, επειδή τα ακούω τώρα και από τον κύριο Πρόεδρε, ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να μπει στη λογική, να υιοθετήσει κομμάτι αυτής της ατζέντας για να αποκόψει, έτσι νομίζει, την άνοδο αυτών των κομμάτων. Όμως, υιοθετώντας αυτή την ατζέντα, την εκλογικεύει. Ναι. Τη φέρνει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης και σε λίγο εγώ με τον κύριο Πλεύρη θα καταντήσουμε να συζητάμε εάν όντως πρέπει οι γυναίκες να έχουν την αυτοδιάθεση του σώματός τους. Επειδή το λέει κάποιο ακροδεξιό κόμμα. Ναι. Με εκκίνηση. Μα ο κύριος Πλεύρης είναι. Αλλά προσέξτε, αυτή η λογική ενέχει αυτόν τον κίνδυνο. Διότι αν η Νέα Δημοκρατία λέει, να πω και αυτό για να μην ανέβει ο Βελόπουλος, να πω και τ' άλλο να μην ανέβει η Νίκη. Όχι, αυτό το είπε και χθες σωστά ο Πρωθυπουργός. Εμείς πρέπει να μείνουμε σε μια πολιτική την οποία είχαμε. Είχαμε πολιτικές. Ο φράχτης του Εύρου, λόγου χάρη, και τα χαρακτηριστικά που δώσαμε ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική. Η οποία ήταν πολιτική, η οποία ψηφίστηκε και με το 41%. Τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πολύ σωστά για μένα το λέει. Δεν πρέπει να πάμε στη λογική αντιγράφω τι λένε αυτά τα κόμματα για να κερδίσω. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που μπορεί να κάνει το Λαϊκό Κόμμα. Εγώ λέω να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούν αυτοί. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι ακόμα και ένα αριστερό κόμμα διαφωνεί ότι θα πρέπει στους κάνονες ασφάλειας να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Πολύ ωραία. Μας λένε ότι έχουμε 20 δευτερόλεπτα, κύριε Παπά, θα πάτε στην πρώτη εκδήλωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Ανυπερθέτως. Λοιπόν, σε λιγότερα από 20 είστε εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Εγώ και δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εμείς σε διάλειμμα επιστρέφουμε στην Ερτέντα.